Χαίρετε, καλησπέρα. Το βίντεο με τίτλο «Πώς να μην είμαι τόσο δυναμική γυναίκα ώστε να μην μείνω μονήρης» έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Πολλά σχόλια κάτω από το βίντεο. Επέλεξα α, δύο νήματα σχολείων, βασικά μια ερώτηση και ένα νήμα σχολίου για να κάνω αυτό το βίντεο το οποίο μιλάει για το πώς να είμαστε δυναμικές γυναίκες διατηρώντας όμως τη θηλυκή μας ενέργεια. Αφορμή πρώτη ήταν το εξή ερώτημα που έγραψε μια φίλη κάτω από το βίντεο. Μπορούμε να είμαστε δυναμικές διατηρώντας τη θηλυκή μας ενέργεια? Ένα βίντεο παρακαλώ για το πώς να μην χάνουμε αυτή μας τη θηλυκή ενέργεια στη σκληρή καθημερινότητα. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο ο σύνδεσμο βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο, θα το δείτε από κάτω στην περιγραφή, όσοι δεν το έχετε δει, η δυναμικότητα σε μία γυναίκα είναι πολλές φορές παρεξηγημένη έννοια. Ε, στο προηγούμενο βίντεο είχα εξηγήσει την άποψη που έχω εγώ προσωπικά ότι το να είναι δυναμική μια γυναίκα δεν την καθιστά μη θηλυκή, Δεν την καθιστά ανεροπ, αρενοπή το να έχει δυναμικότητα. Αντιθέτως, μπορεί να την κάνει και πολύ ελκυστική και πολύ σεξι. Στο ερώτημα, πώς μπορούμε να είμαστε δυναμικές διατηρώντας τη θηλυκή μας ενέργεια, θα δώσω τη δικιά μου απάντηση. Τη δικιά μου απάντηση, η οποία προσω... προφανώς είναι βασισμένη όχι μόνο στα προσωπικά μου βιώματα, αλλά και στις γνώσεις ψυχολογίας που έχω, αλλά και στην κλινική πείρα τόσων ετών. Πραγματικά, είναι δύσκολο για μια γυναίκα στην εποχή μας να βρει τον εαυτό της εκεί που το θέλει. Γιατί τα διάφορα καλέσματα είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Υπάρχει για παράδειγμα το κάλεσμα της παράδοσης, που λέει ότι η παραδοσιακή γυναίκα πρέπει να είναι νοικοκυρά, πρέπει να είναι μητρική, πρέπει να είναι ντροπαλή, χαμηλοβλεπούσα, ήσυχη, απαλή, κοριτσίστικη, να μην θυμώνει, να μην φωνάζει, να είναι πάρα πολύ benevolent, λέγεται στα αγγλικά, καλόβολη, λέγεται στα ελληνικά. Απ' την άλλη, Έρχεται το κάλεσμα το μοντέρνο της εποχής μας που λέει η γυναίκα πρέπει να είναι δυναμική, πρέπει να είναι δυνατή, πρέπει να είναι αποφασιστική, πρέπει να ξέρει τι θέλει, πρέπει να αγκαλιάζει τη δυναμικότητά της. Πώς μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν. Εύκολα. Περιμένατε να πω δύσκολα. Εύκολα μπορούν να συνδυαστούν. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βγάλουμε από το μυαλό μας το κοινωνικό στερεότυπο ή την κοινωνική προκατάληψη πως η δυναμικότητα σε μια γυναίκα αφαιρεί από τη θηλυκότητά της. Δεν αφαιρεί η δυναμικότητα από τη θηλυκότητα. Δυναμικότητα σημαίνει να αντιλαμβάνομαι τη δύναμή μου, να αγκαλιάζω τη δύναμή μου, να την εγκολπώνομαι, να πιστεύω στα ανθρώπινα δικαιώματα που έχω και να τα διεκδικώ χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο και χωρίς αίσθημα υποτέλειας. Θηλυκότητα, θηλυκή πλευρά, σημαίνει να είμαι ένας άνθρωπος ενσυναισθητικός, ένας άνθρωπος που να καταλαβαίνω τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, ένας άνθρωπος που να πιάνω τα vibes, να πιάνω τις δονήσεις στο περιβάλλον, να είμαι ευαίσθητο ευαίσθητος ως προς την ανθρώπινη συναισθηματική επικοινωνία. Και ένας άνθρωπος ο οποίος να έχω τη διάθεση να ξετυλίγω κουβάρια. Και αυτά κάνουμε οι γυναίκες με τα παιδιά και γενικά με τον θηλυκό τρόπο σκέψης, τον, το, 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 τη θηλυκή μας προφερά, την όμορφη, όχι την κατημίστικη. Ξεμπλέκουμε κουβάρια. Αναλαμβάνουμε πολύπλοκες διεργασίες, όπως είναι η ετοιμασία φαγητού, η φροντίδα ενός παιδιού, η διαπαιδαγώγηση και τις κάνουμε απλές ξετυλίγοντας το κουβάρι. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι δύσκολο πράγμα να είσαι και δυναμική και θηλυκή, φτάνει να μην έχει κόλλημα στο μυαλό και να θεωρείς ότι αν μια γυναίκα είναι δυνατή, δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και συναισθηματική. Δηλαδή η θηλυκή πλευρά έχει να κάνει περισσότερο με τη βίωση του συναισθήματος, με την ένταση του συναισθήματος, με την ενσυναίσθηση και την ικανότητα μας να επιλύουμε σύνθετα προβλήματα. Παρακάτω από αυτό όμως, από αυτό το σχόλιο, ήρθε ένα άλλο σχόλιο κάτω από το βίντεο, από έναν άνδρα αυτή τη φορά, το οποίο ξε... ξεκίνησε η συζήτηση. Γράφει ο άνδρας Χρήστη, Αγαπητή μου Θέκλα, το δικό μου ερώτημα. Είναι άραγε οι δυναμικές γυναίκες ικανές να διαχειριστούν τον νέο τους ρόλο. Είναι σίγουρα δυναμικές γυναίκες γυναίκα του 1980, με τα πτυχία της και τη νέα διοικητική της θέση στο δημόσιο, είχε σαν πρότυπο στο νέο της ρόλο τη μάνα της ή τη γιαγιά της. Ή τον νέο άνδρα ή τον άνδρα εκείνο που αντικατέστησε. Η τη γιαγια της η νεο ανδρα η τον ανδρα εκεινο που αντικατεστησε η προσωπικη μου εμπειρία λέει, όταν μια δυναμική γυναίκα παίζει το ανδράκι, Τότε ένα άνδρα προτιμά να έχει ερωτική σχέση με μια γυναίκα παρά με έναν κατά φαντασία ένα άνδρα καλή συνέχεια. Τι σχόλιο και αυτό φίλε. Α, δυνατό. Ανδρικό σχόλιο. <laughs> <laughs> το απαντάει μια φίλη από κάτω. Δυναμικέ γυναίκε σημαίνει ότι έχουν αναλάβει ανδρικού ρόλου. Και ποιοι είναι αυτοί κατά τη γνώμη σα. Μήπω σε μια ερωτική σχέση ο άνδρα επι... επιδιώκει να είναι ο και η γυναίκα το θύραμα. Μήπω ένα άντρα δεν θέλει μια ισότιμη ερωτική σχέση καθώ δεν τη βλέπει ίση απέναντί του. Δυναμική γυναίκα σημαίνει γυναίκα μορφωμένη, καλλιεργημένη και οικονομικά ανεξάρτητη. Γυναίκα αντιδραστική ή η γυναίκα που θέτει όρια και βάζει προτεραιότητα τα θέλω τη, χωρί να ζημιώνεται ψυχικά, ανεξάρτητα από μορφωτικό, οικονομικό και κοινωνικό στάτου. Πώ μια γυναίκα μπορεί να είναι δυναμική χωρί να χάνει τη θηλυκότητα τη τέκλα, μου έρθει και αυτή η φυλακή πω μια γυναικα μπορει να ειναι δυναμικη χωρι να χανει τη θηλυκοτητα τη τεκλα μου ερθει και αυτη η αυτη την ερώτηση. Απάντησα εγώ δυναμική, δυναμικότητα δεν σημαίνει παίζω το ανδράκι, γιατί αυτό δεν σημαίνει, όντω. Απαντάει μια άλλη φίλη, αυτό το ερώτημα προβληματίζει συχνά τι γυναίκε και εμένα, κάποιε φορέ. Εγώ πάλι σκέφτομαι το εξή, γιατί θα πρέπει να είμαστε θηλυκέ 24 ώρε το 24ωρο, δηλαδή όταν θυμώνουμε ή μετά διεκδικούμε πρέπει να ανησυχούμε εκείνη την ώρα, αν έχουμε θηλυκότητα. Από πού προκύπτει αυτό ο κανόνα και ποιο τον έχει θέσει. Και αν δεν είμαστε θηλυκέ κάποιε στιγμέ, και τι έγινε, Πρέπει να μα απασχολεί τόσο πολύ. Είναι λίγο μπανανόφλουδο όλο αυτό και μου έρχεται στο νου αυτό που συχνά ακούμε για απάντηση, χειραγώγηση, δεν είσαι γλυκιά. Όποτε θέλουμε, γλυκέ όποτε θέλουμε γλυκές και όποτε θέλουμε σκύλες με την καλή έννοια και ξυδάτε και μπράβο μας που είμαστε και πολλοί πλευρές, λέει η φίλη. Της απαντάει άλλη φίλη Συμφωνώ μαζί σου. Νιώθω ότι κοινωνικά μα επιβάλλεται και εμεί σου πω πατριαρχικά να είμαστε και να φερόμαστε θηλυκά 24-7. 24, 24 ώρε τη μέρα, 7 μέρε την εβδομάδα. Περίεργο που για του άνδρε δεν υπάρχει θέμα και δεν κρίνονται 24-7 όλε τι ώρε δηλαδή για τον ανδρισμό του. Π.χ. αν δεν μπελιάζουν, είναι ένα κατάστατη, αν τρώνε πολύ και γρήγορα, αν έχουν παραπανίσια κιλά. Για τη γυναίκα όμω είναι μεγάλο μειονέκτημα. Η τελευταία πρόταση, η τελευταία σου πρόταση. Μου θύμισε κάτι που είχε υποθεί. Αν έχει υπόψη και είσαι γυναίκα, αν έχει άποψη και είσαι γυναίκα, είσαι γκρινιάρα. Αν έχει φιλοδοξίε, είσαι σκύλα. Οι ετικέτε συμφέρουν αυτού που προωθούν τα κοινωνικά στερότυπα και μάλλον για έλεγχο. Και λέει άλλη πατριαρχικά πρότυπα, επιτέλου με, επιτέλους με τα στερεότυπα και όλε αυτέ τι αειδίε που μα έχουν ποτίσει από μικρέ. Άντρε και γυναίκε είναι άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Α ανησυχούν και λίγο οι άνδρε, μήπω είναι πολύ πατριαρχικοί και άδικοι ή το παίζουν πολλά βαρύ για κάποιου, δεν το λέω για όλου. Είμαστε πίσω δυστυχώ. Έχει αρκετά βαριά πεπόνια. Τουλάχιστον όταν μα λένε ότι χάσαμε τη θηλυκότητά μα, να ξέρουμε ότι τα πήγαμε περήφαμα και δράσαμε δυναμικά. Απαντάει ξανά ο, ο αρχικό σχολιαστή και λέει: Θέκλα, Πετρίδο, εσύ θέκλα το καταλαβαίνει απόλυτα και έχει την ικανότητα να το διαχωρίζει. Έλα όμω που κατά την πτωχή μου εμπειρία στη ζωή οι πιο πολλέ κοπέλε το συγχύζουν. σω διότι δεν καταλαβαίνουν τι έχουν απέναντί του. Αρσενικού φορτωμένου με πρότυπα παροχημένων εποχών. Είδατε πώ αυτή η συζήτηση σε αυτό το κανάλι επιφέρει την αλλαγή. Ο ίδιο ο φίλο που έθεσε το αρχικό ερώτημα ήρθε να παραδεχθεί ότι οι γυναίκε έχουν απέναντί του αρσενικού φορτωμένου με πρότυπα παροχημένων εποχών έχουμε σήμερα στον τόπο μας αρσενικά και θηλυκά πολλών ταχυτήτων κάτω από την ίδια στέγη. Δύσκολα πράγματα, συμφωνώ μαζί του. Και του, α, του έκανε ερώτηση η φίλη, λες ότι, πιο, πολλέ ότι πιο γυναίκες δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά μεταξύ δυναμισμού και αντρίλας. Δεν απάντησε ο φίλος αυτό το σχόλιο, με έχει πάρα πολύ ωραία σχόλια αυτό το βίντεο. Μπείτε από κάτω, ειδικά για να διαβάσετε τα σχόλια. Ξεχωρίζω άλλα δύο. Η Ειρήνη Μωραήτη έγραψε, παρεξηγημένη έννοια, η γυναίκα είναι δυναμική από τη φύση τη. Γεννά και μεγαλώνουν οι άνδρε και γυναίκε, ακόμη και μόνοι τη. Τι να αλλάξει λοιπόν, Οι φοβικοί να αλλάξουν τρότοπο Έλα, Ειρήνη! Η Μωραήτη. Και γράφει από κάτω η Σουζάνε Κοτσάμπα σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ και επαυξάνω. Οι περισσότερε, αν όχι όλε οι γυναίκε, είμαστε δυναμικέ από τη φύση μα λόγω μητρότητα. Απλώ κάποιε, πολλέ, παίζουν τον ρόλο τη γατούλα ή τη άβουλη για του γνωστού λόγου. Χειριστικότητα δηλαδή. Όσο περισσότερες γυναίκες δείχνουμε τον πραγματικό μας εαυτό και συμπεριφορά, τόσο το καλύτερο για εμάς και για τους άλλους, είτε είναι γυναίκες είτε άντρες. Ας αρχίσουμε να νιώθουμε περισσότερο άνθρωποι παρά κάποιο συγκεκριμένο φίλο, συμφωνώ και επαυξάνω. Για να επιβιώσεις τη ζωή με ηθική και αξιοπρέπεια και κυρίως σεβασμό, πρέπει να είσαι δυναμική, δυναμικός, δυναμικός άνθρωπος, ό,τι φίλο και να είσαι. Αν τώρα γι' αυτό τον λόγο σε απορρίπτουν πιθανή ερωτική σύντροφη, αυτό ξεκάθαρα σημαίνει ότι δεν ταιριάζεται. Αλλά κυρίω ότι δεν θέλω σύντροφο, αλλά υποτελές πλάσμα. Αυτά τα γράφω ω γυναίκα 49, μόνη, δυναμική και ευαίσθητη, αλλά με πρώτη στη ανάγκη το σεβασμό τη σχέση μου. Μπράβο, Σουζάνα! Μπράβο! Θεά! Και η Κατερίνα έχει γράψει: Του αρέσει να έχουν μια δυνατή γυναίκα δίπλα του φυσικά, αλλά θέλουν γυναίκα, όχι σερνικό νταλικέρι. Δεν εννοώ το επάγγελμα, αλλά τη συμπεριφορά. Δηλαδή ήρθε η Κατερίνα, Κατερίνα Μακεδονία είναι το ψευδόνιμό τη, να, να συνηγορήσει με την άποψη του προηγούμενου του άνδρα του σχολιαστή. Και τη απαντάει: Στέλλα Αντωνιάδου, κάτι πολύ φοβερό. Μα η δυναμικότητα έχει να κάνει με τη στάση ζωή του κάθε ανθρώπου. Πόσο εκτιμάει τον εαυτό του, τον εαυτό τη εμπροκειμένου. Και πόσο αναλαμβάνει πρωτοβουλίε η ίδια η κάθε γυναίκα για τη ζωή τη, όχι τόσο με το πώ δίνεται και αν είναι, ξέρω εγώ, αθυρόστομοι. Αν και γενικά να πω την αλήθεια, και το οι άντρε μα θέλουν να είμαστε έτσι και έτσι, γενικά δεν το θεωρώ υγιέ, και δεν κατηγορώ εσένα που το έγραψε πιο πάνω προ Θεού. Είναι η νοοτροπία που μα έχει περαστεί αυτή, ότι πρέπει ακόμα κι αν είμαστε δυναμικέ, να είμαστε με τέτοιο τρόπο που να μην του ξενερώνουμε. Μεγάλη κουβέντα γενικά. Για μένα τουλάχιστον ο κανόνα θα έπρεπε να είναι ότι είμαστε δυναμικέ. Τελεία. Από εκεί και πέρα, το ποιον άνθρωπο θα έλξουμε ή θα μα ελκύσει, θα έπρεπε ανάλογα τον άνθρωπο και όχι βάσει ενό συνολικού κοινωνικού προτύπου που προστάζει οι γυναίκε να είναι θηλυκέ. No matter what. Είστε φοβεροί όλοι. Απολογούμε που δεν έχω διαβάσει όλα τα σχόλια γιατί έχει σωρία εκλεκτών σχολείων κάτω από αυτό το βίντεο. Εσείς τα λέτε καλύτερα από μένα, για το πώς μπορούμε να είμαστε δυναμικές και να διατηρήσουμε τη θηλυκότητά μας. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Νιώθω θηλυκή οποιαδήποτε ώρα. Νιώθω θηλυκή και την ώρα που φοράω αθλητικά παπούτσια, φόρμες, αθλητικά ρούχα, είμαι με αθλητική περιβολή και πάω περπάτημα, γρήγορο περπάτημα. Νιώθω θηλυκή και την ώρα που φοράω πολύ πρόχειρα και άκομψα ρούχα και κάνω δουλειές στο σπίτι. Νιώθω θηλυκή και την ώρα που θα βαφτώ για να βγω εδώ στο κανάλι να κάνω βίντεο. Νιώθω θηλυκή και την ώρα που κάνω βίντεο χωρί να είμαι βαμμένη. Νιώθω θηλυκή και όταν είμαι χτενισμένη. Νιώθω θηλυκή και όταν είμαι χτενιστή. Νιώθω θηλυκή όλε τι ώρε. Γιατί για μένα το να νιώθω θηλυκή σημαίνει να είμαι ο εαυτό μου. Να είμαι ε, ανθρώπινη. Να είμαι ευαίσθητη. Να είμαι παρούσα. Να είμαι εδώ. Η θηλυκότητα για μένα είναι στη ψυχή. Δεν είναι, είναι στο βλέμμα δεν είναι στα ρούχα, δεν είναι στο σώμα, δεν είναι στα κιλά. Τώρα, για το κομμάτι γυναίκες που μιλούν αθυρόστομα και βρίζουν σαν τα λικέριδες, συγγνώμη, αλλά έχει κάποιες στιγμές που ακόμη και ο πιο ήρεμος άνθρωπος θα εκνευριστεί και θα ρίξει και ένα βρυσίδι. Είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα. Και αν πραγματικά αγαπάς τον άλλο, το γουστάρι ακόμη και στι στιγμές του που δεν είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, γιατί δεν είναι καλή ιδέα για κανέναν να βρίζει. Όχι μόνο για τι γυναίκε. Και για του άνδρε δεν είναι καλή ιδέα να βρίζει, και για του ταλικέρδε δεν είναι καλή ιδέα να βρίζουν. Δηλαδή, όταν γράφει κάποιο. Δεν θέλω τη γυναίκα να βρίζει σαν ταλικέρι. Τι εννοεί, ότι ο άντρα που κάνει το επάγγελμα του ταλικέρι είναι οκ okay να βρίζει και να φέρεται άσχημα και είναι αναμενόμενο γιατί είναι άνδρα και έχει το επάγγελμα του ταλικέρι, ενώ μια γυναίκα δεν είναι αναμενόμενο να το κάνει αυτό. Συμφωνώ με τα σχόλια που έχουν μπει ότι να βλέπουμε τον άνθρωπο και όχι το φίλο. Αρκετά με του φιλετικού διαχωρισμού. Αρκετά με το είσαι άντρα πρέπει να κάνει αυτό, είσαι γυναίκα πρέπει να κάνει το άλλο. Ανεξαρτήτω ερωτικού προσανατολισμού, που ο ερωτικό προσανατολισμό είναι τι φίλο ερωτευόμαστε συνήθω, αν είμαστε ετεροφιλόφιλοι, ερωτευόμαστε το αντίθετο φίλο, αν είμαστε ομοφιλόφιλοι, ερωτευόμαστε το ίδιο φίλο. Ανεξαρτήτω σεξουαλικού προσανατολισμού, η θηλυκότητα σε μια γυναίκα και ο ανδρισμό σε ένα άντρα είναι στοιχεία τα οποία όσο περνάει ο καιρό, και όσο εξελίσσεται η κοινωνία και όσο εξελίσσονται οι ρόλοι των φίλων, γιατί όπως έχει πει ο φίλος, ζούμε σε μια χώρα που έχει ρόλους φίλων πολλών ταχυτήτων, αρχίζουν και εξομοιώνονται, όχι με την έννοια του γίνονται το ίδιο επακριβώ, αλλά αρχίζουν και μπαίνουν στο ίδιο σημείο. Στο ότι είναι όμορφο ένα άνδρα να τιμάει το φίλο του και να είναι η καλύτερη εκδοχή άνδρα που μπορεί να είναι. Η καλύτερη εκδοχή πνευματικά και ψυχικά και συμπεριφορικά. Ότι μια γυναίκα είναι πολύ όμορφο πράγμα να τιμάει το φίλο τη και να είναι η καλύτερη εκδοχή γυναίκα που μπορεί να είναι ψυχικά, συναισθηματικά, συμπεριφορικά. Όχι με βάση κάποιε κοινωνικέ συμβάσει που λέει για παράδειγμα οι άνδρε δεν κλαίνουν. Εγώ το βρίσκω και πολύ σεξι και πολύ ερωτικό και πολύ ανδρικό να κλάψει ένα άνδρα όταν υπάρχει λόγο για να κλάψει. Όχι, όχι όπω το κοινωνικό στερεότυπο που λένε οι καλέ γυναίκε δεν θυμώνουν. Ναι, μία γυναίκα μπορεί να είναι καλή γυναίκα, μπορεί να είναι τρυφερή γυναίκα, μπορεί να είναι σεξι γυναίκα, μπορεί να είναι ψυχάρα, αλλά να έχει τα νεύρα τη, ρε παιδί μου. Γυναίκα είναι πάλι. Και είναι η μια έκφραση του εαυτού τη που όταν την έχει, έχει ανάγκη να την έχει. Να σταματήσουμε να κρίνουμε αυτού και αλλήλου και να αρχίσουμε να αγαπάμε αυτού και αλλήλου. Να αγαπήσουμε τη φύση μα. Πώ είναι η φύση του καθενό. Για παράδειγμα, εγώ έχω μία φύση Α μιλήσω για την εξωτερική μου εμφάνιση, αρκετά χοντρομήσια που θα έλεγε και η μάνα μου. Δηλαδή, είμαι χοντροφτιαγμένη. Έχω αδρά χαρακτηριστικά. Έχω χοντρά κόκκαλα. Έχω ανοιχτό σκελετό. Έχω ανοιχτή λεκάνη. Είμαι μεγάλη. Είμαι ανοιχτή. Είμαι χοντροκαμωμένη. Αυτό όμω δεν με κάνει να είμαι ανδρική. Δηλαδή, να φαίνομαι σαν άνδρα. Ή να μην φαίνομαι σαν άνδρα. Ή δεν με κάνει οτιδήποτε άλλο. Με κάνει τη θέκλα. Είμαι η θέκλα και σε όποια φάση τη ζωή μου και να βρίσκομαι, σε ό,τι. Όπω και να παρουσιάζεται η εξωτερική μου εικόνα, εξακολουθώ να είμαι αυτό ο άνθρωπο που έχει αυτή τη ψυχή που την είχε από μωρό, που την έχει εδώ και 45 χρόνια. Να σταματήσουμε να βάζουμε τον εαυτό μα και του άλλου σε αχρίαστε ταλαιπωρίε, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα πρότυπο και πρέπει να είμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να είμαστε πιστοί στι αρχέ μα και στι αξίε μα. Όχι στι εξωτερικέ εικόνε. Άμα πάτε στα βίντεο, στα βίντεο εδώ στο κανάλι, θα δείτε ότι επειδή υπάρχουν βίντεο από το 2009, δεν κάνω λάθο, μέχρι σήμερα, εντάξει, είναι πιο λίγα τα παλιότερα βίντεο. Θα δείτε ότι σε διάφορε φάσει τη ζωή μου είχα αλλιώ τα μαλλιά μου, άλλο χρώμα τα μαλλιά μου, άλλο χτένι, άλλο μήκο αυτά. Και μπορεί να φαίνομαι και διαφορετικό άνθρωπο εμφανισιακά σε κάθε βίντεο. Άμα ανοίξετε όμω τα βίντεο και τα παρακολουθήσετε, ένα βίντεο του 2009 για παράδειγμα, ένα βίντεο του 2019, 10 χρόνια μετά, θα δείτε ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο. Πρόκειται για την ίδια ψυχή και όταν βλέπεις τον άνθρωπο, ξεχάνεις την εξωτερική εμφάνιση. Ξεχάνεις τα στερεότυπα. Ξεχάνεις τι έχει στο μυαλό σου για το τι είναι γυναίκα, τι είναι άνδρας. Βλέπεις τον άλλο ως άνθρωπο. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλη πνευματική εξέλιξη. Είναι μεγάλο πνευματικό κατόρθωμα να μπορούμε να βλέπουμε ανθρώπους και να μην βλέπουμε ηλικίε, να μην βλέπουμε φύλλα, να μην βλέπουμε εθνικότητες, να μην βλέπουμε ερωτικούς προσανατολισμούς, να βλέπουμε τον άνθρωπο. Και για μένα το να είσαι δυναμική χωρίς να χάσεις τη θηλυκότητα σου σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου, να αγαπάς τον εαυτό σου, να προστατεύεις τον εαυτό σου και να αγαπάς τους άλλους. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του μπορεί να αγαπάει και τους άλλους. Δεν ξέρω αν σας έχω απαντήσει το ερώτημα. Νομίζω εσείς ήδη μέσα από τα σχόλια σας έχετε απαντήσει το ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μαθαίνω από εσάς και μέσα από τα σχόλια. Φιλιά, ένα δυναμικό, δυναμικό και φιλικό, φίλη.